κεντρικών. Καλά, πώς κύριε συνάδελφε, κάποιο μεγάλο άλμα ή το πρώτο, το δεύτερο να βγει μεγάλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε διέξω. Να δούμε λίγο. Αν έχουμε την κούρσα σε 400 μέτρα με πόδια. Να δούμε ένα λεπτό. Να δούμε την κούρσα σε 400 μέτρα με πόδια και μετά. Λοιπόν, στην κούρσα των 400 μέτρων με τεμποδίων, όπως βλέπετε, μετέχουν ο Ιωάννου από την εσωτερική. Ο Τσελέτας του Τρίτωνα έχει κάνει εφέτος 51-85, όχι, 53-56. Εκείνος που έχει κάνει 51-85 είναι ο Λιοπύρης, που έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα. Ο Περικλής Ιακωβάκης, που τρέχει στην διαδρομή νούμερο 4, έχει σημειώσει φέτος ρεκόρ 49-52, ένα ρεκόρ που πέτυχε στην Τόχα, στο πρώτο Grand Prix. Ιακωβάκης που, όπως είπαμε, έχει τρέξει άλλη μια φορά σε χρόνο κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα στο διεθνές meeting που έγινε στη Σεβίλη. Ο Αδαμόπουλος που τρέχει στο 5 είναι ο δρομέας με φετινή ατομική επίδοση 51-76, η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Έχουμε ακόμα τον Ανδριόπουλο και τον Μπάθα. Λείπει από τον αγώνα ο Ντίνας Δυνάκος, που έπρεπε να τρέχει στο 6. Ξεκίνησε η κούρσα. Ο Ιακωβάκης τρέχει στο 4 και θα είναι αυτός που θα περάσει πρώτος μαζί με τον Αδαμόπουλο. Βλέπετε τη διαφορά του μεγάλου αθλητή, που ήδη στα πρώτα 120 μέτρα έχει περάσει με πολύ μεγάλη διαφορά τους υπόλοιπους αθλητές. Είναι αυτός που περνάει πρώτος, είναι αυτός που θα ξεπεράσει τους υπόλοιπους στα 200 μέτρα. Δεν έχει συναγωνισμό, είναι μόνος και πρώτος στην κούρσα των 400 μέτρων με τεμποδίων. Η διαφορά του από τους υπόλοιπους είναι μεγάλη. Εκείνο που έχει σημασία σε μια κούρσα 400 μέτρων είναι ο ρυθμός, και ο ρυθμός του είναι καλός. Βλέπετε να μπαίνει στην τελική ευθεία με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής των 400 μέτρων με τεμποδίων. Πάει για μια μεγάλη επίδοση, για έναν μεγάλο ρεκόρ, 49-34, η καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα για τον Περικλή Ιακωβάκη σε μια κούρσα 400 μέτρων με τεμποδίων, όπου είχε αντίπαλο μόνο τον εαυτό του. Περικλής Ιακωβάκης, νικητής και σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ένας αθλητής που πέρυσι έτρεξε τα 400 μέτρα με εμπόδια σε χρόνο 48-87, πλησιάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ της απόστασης, που είναι ακόμα του Θανάση Καλογιάννη, με 48-80 από το 1987. Ξανά τα τελευταία μέτρα της κούρσας με τον Περικλή Ιακωβάκη πρώτο, με διαφορά από τους υπόλοιπους αθλητές που μετέχουν στο τελικό του αγωνίσματος. Βλέπετε ότι έχει ρυθμό, ότι δεν έχει όμως συναγωνισμό, ότι μπαίνει με διαφορά στην τελική ευθεία για να τερματίσει πρώτος, για να σημειώσει το 49-34, την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ελλάδα. Είπαμε νωρίτερα στην αρχή της μεταδοσής μας ότι ο χρόνος που είχε σημειώσει εφέτος ο Περικλής Ιακωβάκης ήταν 49-52 στο μεγάλο διεθνές meeting του Grand Prix της Ντόχα, που έγινε νωρίς το Μάιο αυτής της χρονιάς. Αυτά με τον Περικλή Ιακωβάκη. Μπορούμε να γυρίσουμε στον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο και στον Κώστα Ζαλαγκίκη. Αφού είδαμε λοιπόν την κούρσα του Περικλή, είδες ότι έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση, έτσι. Και αυτό στη νέα γενιά, όπως και εσύ του ελληνικού τύπου. Συγχαρητήρια λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι εσύ, έλεγες μάλλον εσύ, ότι έχεις βελτιωθεί σε σχέση με τα άκυρα, έτσι. Όμως... Απλά χθες ρίσκαρα να τελειώσω τον αγώνα. Τα... Γκούσης, εδώ λέει, έχει την αρχική σύνδεση της ομάδας. Αλλά όπως είπαμε, δεν τρέχει από ελληνικής πλευράς ο Γκούσης, παρά ο Σαρής. Αυτόν τουλάχιστον βλέπουμε μέσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την κούρσα στα 4.700 των ανδρών. Με το Δημότσιο πρώτη η Ελλάδα. Η Ρουμανία με τον Σούτσκιου. Με τον Βόιλεν η ομάδα του Βελγίου. Με τον Νίλαζη οι Ούγγροι, με τον Μούζικ η ομάδα της Τσεχοσλοβακίας, τον αθλητή των 400 μέτρων με τεμποδίων. Τουλάχιστον αυτός δηλώθηκε να τρέξει πρώτος.
Ο Έλληνας αθλητής ο Δημότσιος, όπως βλέπετε, πάει εντυπωσιακά. Έχει πιάσει ήδη τον Νορβηγό που είναι μπροστά του και θα είναι αυτός που θα δώσει πρώτος σκυτάλι. Αν έτρεχε εχθές σε μια καλύτερη δρομή, θα είχε πετύχει σίγουρα καλύτερο χρόνο από το 46-16. Ο Σαρίς θα είναι αυτός που θα πάρει. Ελλάδα και Τσεχοσλοβακία έδωσαν ταυτόχρονα σκυτάλι. Ο Σαρίς πήρε τη σκυτάλη και θα μπει τώρα πρώτος, ενώ τον ακολουθεί ο Μπλάχα, ο καλύτερος Τσέχος δρομέας, στα 400 μέτρα. Μπροστά λοιπόν η Ελλάδα, ακολουθεί η Τσεχία, μετά η Ρουμανία, μετά η Ουγγαρία, μετά η Νορβηγία, μετά η Σλοβακία, το Βέλγιο και η Λιθουανία τελευταία. Σαρίς, τελευταία μέτρα στην ευθεία, δίνει μεγάλο αγώνα και κάνει μεγάλη προσπάθεια. Έχει να τρέξει καιρό, 400 μέτρα όμως πάει εντυπωσιακά, πάει καλά, δείχνει ότι είναι σπουδαίος αθλητής και δίνει στον Οικονομίδη. Δίνει στον Οικονομίδη που φέτος έχει τρέξει πολλές κούρσες σε χρόνους κάτω από τα 47 δευτερόλεπτα. Ελλάδα και Τσεχία στην πρώτη και δεύτερη θέση. Ο Ζάχοβαλ για λογαριασμό της Τσεχίας, ο 200 αθλητής, με τον Οικονομίδη, τον αθλητή του Πειραϊκού Συνδέσμου που είναι μπροστά. Μεγάλη εμφάνιση για μια ακόμα φορά και για, για τα παιδιά της σκυταλοδρομίας. 4-400, τελευταίος αθλητής θα είναι ο Ιακουβάκης. Θα είναι ο Ιακουβάκης, ο Ζάχοβαλ θα περάσει για να δώσει πρώτος μαζί ταυτόχρονα. Έχουμε μάχη Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία, τελευταία διαδρομή. Ο Ιακουβάκης μας έχει μάθει να αγωνίζεται, να παλεύει και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Θυμόμαστε ότι είχαν μια εκπληκτική εμφάνιση. Αυτός είναι ο Μούζικ. Έχουμε δύο 400, δύο εμποδιστές. Ο Ιακουβάκης κέρδισε χθες τον Μούζικ. Τώρα βρίσκονται ξανά αντίπαλοι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ένα βήμα πίσω ο Έλληνας πρωταθλητής. Εδώ θα ανοίξει για να μπει, όπως είχε κάνει και στην Τουνησία. Πέρυσι κερδίζονται στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Εντυπωσιακός ο Ιακουβάκης θα κερδίσει, θα βοηθήσει την Ελλάδα να θριαμβεύσει και αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά θα κερδίσει η Ελλάδα. 3-0-3-24. Μεγάλο ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ για την Ελλάδα. Πανελλήνιο ρεκόρ. 3-0-4-0-7 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. 3-0-3-25. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την Ελλάδα. Θριαμβευτική επανεμφάνιση του Ιακουβάκη στα 4x400, νέα νίκη, νέος θρίαμβος, πρώτη η Ελλάδα και στα 4x400 και στη βαθμολογία με μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν εκπληκτική η εμφάνιση του Ιακουβάκη, τον είδατε πως μπήκε εδώ εντυπωσιακά στα τελευταία 50 μέτρα της κούρσας, ελέγχει την κατάσταση, βλέπω ότι είναι πρώτος, ξέρετε ότι είναι πρώτος και θα κερδίσει και θα πετύχει νέο ρεκόρ για την Ελλάδα, νέος θρίαμβος για τα ελληνικά χρώματα σε αυτούς τους αγώνες. Η Ελλάδα λοιπόν κερδίζει την πρώτη θέση, η Ελλάδα θα γυρίσει πανηγυρικά στη Super League τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, θα σημειωθεί ένα νέο ρεκόρ, 3-0-3-24 δείχνει ο χρόνος και τα αποτελέσματα, η βαθμολογία για τις γυναίκες, η βαθμολογία για την κατηγορία των γυναικών, 133 βαθμοί για την Ελλάδα, δείτε πόσο μακριά είναι οι υπόλοιπες, 107 η Ουγγαρία, 107... Περικλής Ιακουβάκης είναι αθλητής των 400 μέτρων μετεμβοδίων, δεν είναι αθλητής των 400 μέτρων, όμως τον είδαμε στο τελευταίο Μπρούνο Τζάουλι να κάνει καταπληκτική κούρσα σαν τελευταίος αθλητής. Και δεν είναι η πρώτη φορά, το ίδιο έκανε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ένας αθλητής με ατελείωτα προσόντα και πολλές δυνατότητες. Τα 400 μέτρα με εμπόδια βέβαια είναι το αγώνισμά του. Έχει σαν ρεκόρ 46-49. Ο Μακ Φάλερν που τρέχει στο 6, αθλητής από την Τζαμάικα, μεγάλος πια, 30 χρονών. Αθλητής που στους Ολυμπιακούς αγώνες είχε καταφέρει να περάσει το τελικό και να τερματίσει 8, αλλά την ίδια μια χρονιά μετά στους πανευρωπαϊκούς αγώνες, μάλλον στους παγκόσμιους αγώνες Χρυσού Στίβου στη Λισαβόνα, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ο Γιώργος Ντούπης, αθλητής του Ολυμπιακού, τρέχει στο 7 και ο Γιώργος Βεϊσάκης στο 8 με 48-49 φετινή ατομική επίδοση.
Είμαστε στο λάβετε θέσεις. Λάβετε θέσεις για τον Περικλή Ιακωβάκη και τους υπόλοιπους 7 δρομείς που μετέχουν σε αυτό το αγώνισμα, όπου την καλύτερη επίδοση, όπως είπαμε, την έχει ο Λαγκράντς από την Νότιο Αφρική. Και είναι αυτός που ξεχωρίζει από τα πρώτα κιόλας μέτρα, πιάνοντας τον Ιακωβάκη και τρέχοντας πολύ γρήγορα σε μια προσπάθεια να πετύχει ένα μεγάλο ρεκόρ. Ο Δημότσιος έχει μείνει αρκετά πίσω. Ο Ιακωβάκης είναι από τους αθλητές που ανεβάζουν την απόδοσή τους στα τελευταία μέτρα κάθε κούρτσας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ, φαντάζομαι, καθώς ο Λαγκράντς και ο Μακφάλαρν μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ο Ιακωβάκης ανεβαίνει σε μια προσπάθειά του να πιάσει τον Μακφάλαρν. Ανεβαίνει όμως ο Δημότσιος. Ο Δημότσιος θα είναι αυτός που θα καταλάβει τελικά την τρίτη θέση, 45-26 για τον πρώτο. Τον αθλητή που από πολύ νωρίς γνωρίζαμε ότι είναι ο καλύτερος όλων. Λέγαμε ότι είναι ένας από τους λίγους αθλητές που έχουν κάνει φέτος επιδόσεις κάτω από τα 45 δευτερόλεπτα και το δείχνει εδώ χωρίς ουσιαστικό συναγωνισμό, τρέχοντας περισσότερο με τον εαυτό του και λιγότερο με τους υπολείπους. Κάνει 45-26 σε αυτή την πρώτη σειρά στα 400 μέτρα των ανδρών, όπου έκανε πολύ σπουδαία προσπάθεια ο Ιακωβάκης και ακόμα σπουδαιότερη ο Δημότσιος, ο οποίος βέβαια άργησε στα πρώτα 200 μέτρα, έδωσε ό,τι καλύτερο είχε στα τελευταία 200 μέτρα της κούρσας. Τον βλέπετε εδώ στην τρίτη διαδρομή, καθώς έχει μπει πολύ πίσω και βήμα-βήμα καταφέρνει να πλησιάσει τους αντιπάλους του, να περάσει τον Περικλή τον Ιακωβάκη και να καταλάβει την τρίτη θέση ακριβώς πίσω από τον Μακ Φάλαρν, τον πρωταθλητή της Τζαμάικα. Μετά είναι ο Ιακωβάκης και μετά ο Οικονομίδης. Τι θα είμαστε και πάλι μέσα στα πρώτα meeting της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας. Βλέπω μια κούρσα τώρα που δόθηκε. Είναι η τελευταία κούρσα της ημέρας, το τελευταίο αγώνισμα. Με τον Νασαριωτάκη και τον Μάγκο να διεκδικούν την πρώτη θέση. Ο Μάγκος είναι αυτός που πήγε καλύτερα από όλους στην τελική ευθεία. Ο Σαριωτάκης και ο Μάγκος θα συναγωνιστούν ποιος θα πάρει την πρώτη θέση και θα είναι ο Σαριωτάκης αυτός που θα κερδίσει, 21-62 ο χρόνος του πρώτου. Αυτά και με τα 200 μέτρα. Τα 200 μέτρα των ανδρών τη δεύτερη σειρά. Στο σημείο αυτό θα γυρίσουμε στην Αθήνα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ για την ολοκλήρωση του προγράμματός μας. Ένας αθλητής που έχει ατομικό ρεκόρ 47-54. Φέτος έχει κάνει το 48-23 τον τρίτο χρόνο στην Ευρώπη, ενώ θα πρέπει να προσέξουμε πολύ και τον Πολωνό Παβελ Γιανουζεύσκη που έχει 49-08 φέτος. Έχει καλύτερο χρόνο από τον Ιακωβάκη, το δεύτερο στη σειρά. Τρίτο έχει ο πρωταθλητής μας, νάτος εδώ ο Γιανουζεύσκη. Είναι ο Γιανουζεύσκη, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 98. Πέμπτος το 99 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και έκτος στο Σίδνεϊ. Ένας πολύ έμπειρος αθλητής και αυτός εδώ είναι ο πάντα ικανός για σπουδαία πράγματα, Φαμπρίτσιο Μόρι. Έχει κερδίσει 5 φορές σε 11 εμφανίσεις τις κούρσες στην Σούπερ Λίγκα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Οι τρεις αθλητές από κάθε σειρά προκρίνονται στους ημιτελικούς και οι τέσσερις με τους καλύτερους χρόνους. Εδώ ο Περικλής Ιακωβάκης, ο 5 φορές πανελληνιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων το 1998 και δεύτερος στην κατηγορία νέων στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα του 2001, τρίτος σε αυτό του 99. Βέβαια τρέχει στον 7ο διάδρομο, είναι αυτός που υποχρεωτικά θα πρέπει να πάει γρήγορα για να μπορεί να ελέγχει τους αντιπάλους του. Το πλεονέκτημα το έχουν ο Γιανουζεύσκη και ο Μόρι που τρέχουν στον 3ο και στον 4ο διάδρομο.
Έχουμε λοιπόν. Στον πρώτο διάδρομο δεν βλέπουμε να παίρνει εκκίνηση ο Σίμανεκ. Επομένως έχουμε 7, έχουμε 6 αθλητές. Έχουν μετακινηθεί κατά έναν. Και είναι 7 οι αθλητές που ξεκίνησαν, έχουν μετακινηθεί κατά έναν. Είναι Σίμανεκ, Ροντρίγκες, Γιανουζεύσκι, Μόρι, Ρομέρα, Γιάκοψον και Ιακωβάκης. Ο Ιακωβάκης πηγαίνει αναγκαστικά γρήγορα. Αυτός που ανεβαίνει δυνατά εδώ είναι ο Γιανουζεύσκι, ο οποίος έχει καλύψει το Μόρι. Τώρα θα φανεί αν ο Σουηδός που τρέχει στον 7ο διάδρομο δίπλα από τον Ιακωβάκη ή ο Ρομέρα θα βρεθούν μπροστά, αλλά αυτός που θα βρεθεί σίγουρα μπροστά στο βιράζ είναι ο Γιανουζεύσκι. Ο Μόρι ακολουθεί ο Ιακωβάκης, θα περάσει τρίτος το εμπόδιο, ενώ πολύ καλά πηγαίνει και ο Πορτογάλος ο Ροντρίγκες. Ο Ιακωβάκης πρέπει να ανέβει τώρα στα τελευταία μέτρα και βέβαια θα είναι μέσα στην τριάδα πολύ κοντά στους άλλους νικητής. Ο Γιανουζεύσκι με χρόνο 49-17 έτρεξε λοιπόν καλά μετρημένα. Ο Περικλής Ιακωβάκης πλασαρίστηκε καθαρά πίσω από τους Γιανουζεύσκι και Μόρι. Πρέπει να έχει κάνει και καλό χρόνο. Και πρέπει να έχει κάνει για πρωί σαφώς πολύ καλό χρόνο. Αφού ο νικητής έκανε 49-17, είπαμε ότι ο Περικλής Ιακωβάκης έχει έλθει εδώ με 49-33. Το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ είναι 48-87 και εδώ κοιτάξτε πως ο άνετος Πάβελ Γιανουζεύσκι και ο Μόρι, ο οποίος ήταν πολύ καλός καθώς έφτασαν στο τελευταίο εμπόδιο, ήλθε να πλασαριστεί δίπλα-δίπλα, κοιτούσε ο Πολωνός για να δούμε ποιος πέρασε τελικά πρώτος στη γραμμή του τερματισμού. Πρέπει να είναι ο Μόρι. Έτσι όπως είναι το πλάνο φαίνεται ο Μόρι, ο Ιακωβάκης ήταν κοντά τους τρίτος, εγώ είδα τον Γιανουζεύσκι να είναι αυτός που πέρα στη γραμμή του τερματισμού, αλλά αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Θα δούμε τους χρόνους και θα έχουμε και τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πόσο καλός ήταν ο χρόνος του πρωταθλητή μας. Α, εδώ έχουμε και το πλάνο του στο πέρασμα των εμποδίων στην στροφή. Αυτά λοιπόν από την... Αλληλοσυγχαίρονται οι εμποδιστές που πήραν μέρος σε αυτή την πρώτη κούρσα, στην πρώτη από τις 4 προκριματικές σειρές στα 400 εμπόδια των ανδρών. Και να δώσουμε το μικρόφωνο λοιπόν στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου για να ακούσουμε τι έχει να του πει ο Περικλής Ιακωβάκης. Ναι Γιάννη, εδώ στη μεικτή ζώνη μαζί μας ο Περικλής Ιακωβάκης, λοιπόν απευθείας στην πρόκριση. Τρίτος, αλλά με δύναμη στα τελευταία μέτρα. Σε δυσκόλεψε καθόλου ο 8ος διάδρομος? Όχι, εντάξει, φυσιολογικό είναι. Από τον έχα το 1 και το 2, καλύτερα το 8. Εντάξει, ήταν μια κούρσα σαν να κάνω προπόνηση. Κανένας μπροστά. Όλα πήγαν καλά. Η Σταύρο είναι σπουδαία. Λοιπόν, 49-24 μόλις με ενημερώνουν. Καλά για πρωί. Μια χαρά, μια χαρά. Πώς είδες το Μόρι, τον Πολωνό, εντάξει? Όπως είδαν και αυτοί. Είμαστε κοντά-κοντά. Καλή επιτυχία συνέχεια. Πάμε όμως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η ημιτελική σειρά στα 400 μέτρα με εμπόδια των ανδρών, με το Ροντρίγκες από την εσωτερική, τον γνωστό Πορτογάλο πρωταθλητή που πρωτοεμφανίστηκε σε πανευρωπαϊκούς αγώνες το 1994, τότε που σε κάθε κούρσα που έκανε σημείωνε ρεκόρ Πορτογαλίας. Μόλις είχε έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τελειώνοντας τις σπουδές του. Ο Φαν από την Ισπανία, ένας νέος αθλητής. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που κατεβαίνει τα 50 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με εμπόδια. Αυτός είναι ο Γιανουζεύσκι, γνωστός. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, είναι αυτός που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
στην Βουδαπέστη πριν από 4 χρόνια. Ένα αθλητής που οι Πολωνοί πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει και φέτος. Αν βέβαια το επιτρέψει ο Φαμπρίτσιο Μόρι με την απόδοσή του. Φαμπρίτσιο Μόρι που έχει την καλύτερη ατομική επίδοση από όλους. Από όλους όσοι συμμετέχουν στους αγώνες. 47-54, την αθλητή της Μιώζη πέρυσι. Φαμπρίτσιο Μόρι που τρέχει στη διαδρομή νούμερο 4. Ο Άντωνι Μπορσουμάτο, Ιταλός και αυτός μάλλον Βρετανός, αλλά Ιταλικής καταγωγής. Ο παππούς του ήταν Ιταλός. Τρέχει στη διαδρομή νούμερο 5. Φέτος έχει κάνει 48-90. Είναι από τους καλούς αθλητές. Όπως και ο Μιούζικ, τον οποίο κέρδισε ο Ιακουβάκης στον Μπρούνο Τζαόλι, αλλά λίγο αργότερα. Στη Ρώμη έκανε μια πολύ μεγάλη επίδοση σε ένα από τα meeting που πήρε μέρος ο Music, κατέβηκε στα 49 δευτερόλεπτα και έκανε 48-77. Ο Ζαν Θεοντορέ είναι από την Γαλλία αλλά και την Αυστραλία. Μισό-μισό πέρυσι κέρδισε το φέτος μάλλον. Τώρα βλέπουμε τον Ιακουβάκη. Λέμε για τον αθλητή της Γαλλίας, ο οποίος φέτος είναι και πρωταθλητής Αυστραλίας. Τώρα πώς συμβαίνει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ιακουβάκης που στον προκριματικό έκανε 49-24 την καλύτερη επίδοσή του για φέτος, ενώ όπως γνωρίζουμε και γνωρίζουν οι φίλοι του αθλητισμού, πέρυσι στους αγώνες τους σπουδαστικούς κατέβηκε και εκείνος τα 49 δευτερόλεπτα κάνοντας 48-87. Οι τέσσερι πρώτοι θα περάσουν τελικό. Οι τέσσερι πρώτοι λοιπόν και τις θέσεις διεκδικούν ο Γιανουζεύσκι, ο Μόρι, ο Μιούζικ και ο Ιακουβάκης, λογικά, αν όλα πάνε καλά. Βέβαια είναι και ο Μπορσουμάτο, ο οποίος έχει και την καλύτερη διαδρομή από όλους, μαζί με το Μόρι, το 4 και το 5. Και έφυγαν οι αθλητές. Θα δούμε ποιος θα περάσει πρώτος εμπόδιο. Όλοι ταυτόχρονα πέρασαν το πρώτο εμπόδιο. Και από εδώ εκεί θα αρχίσει ο Γάλλος, ήδη πλησιάζει τον Ιακουβάκη. Περνάει νωρίτερα από εκείνον και νωρίτερα από όλους θα έλεγα. Περνάνε μαζί ο Γιανουζεύσκι και ο Μόρι. Ο Ιακουβάκης συνήθως ανεβαίνει στα τελευταία 100 μέτρα της κούρσας. Είναι έξω από την τετράδα αυτή την ώρα, αλλά θα ανέβει στη συνέχεια. Ο Γιανουζεύσκι είναι αυτός που περνάει πρώτος. Όπως και ο Μιούζικ, ο Ιακουβάκης περνάει πέμπτος. Γιανουζεύσκι, Μπορσουμάτο, Μόρι.